Είναι πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα τελευταία για το πώ ένα νέο άνθρωπο όπω εσύ και ε, για ποιο λόγο να μπει στην πολιτική. Ναι, καταρχά είναι παρεξηγημένη έννοια το ποιο θεωρείται νέο στην Ελλάδα. Mm. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που πάντα με απασχολούσαν και με προβληματίζουν ε, είναι ότι γενικώ για έναν νέο, για έναν, ειδικά για έναν άντρα, οι ηλικίε από 30 έω 40 αυτή η δεκαετία είναι συνήθω η πιο παραγωγική. Μιλάω τώρα για τι δυτικέ κοινωνίε και οικονομίε. Είναι η δεκαετία στην οποία μπορεί να τα δώσει όλα. Έχει οριμάσει από τη φοιτητική σου ζωή, τα, τα σου, α πούμε. Δεν είσαι πια καινούριο, δεν είσαι ανώρημο, Θεωρητικά πάντα μιλάμε. Και έχει μια δεκαετία στην οποία μπορεί να αφιερωθεί πραγματικά σε αυτό που γουστάρει και αγαπά. Για κάποιου είναι η πολιτική, όπω είμαι εγώ, για κάποιου άλλου είναι να φτιάξουν μια επιχείρηση, να Γίνουν στελέχοι σε μια άλλη, να γίνουν καλλιτέχνε, να κάνουν ό,τι επιθυμούν και αγαπούν οι ίδιοι, ό,τι έχουν ονειρευτεί. Και να το κάνουν σωστά, γιατί πλέον έχουν μάθει από τα λάθη του. Άρα λοιπόν, όταν είσαι 30 με 40, για μένα δεν πρέπει να θεωρείται νέο. Ναι. Και είναι λάθο ε, κάποιο ο οποίο εξελέγει στα 32 του πρώτη φορά βουλευτή, όπω εγώ για παράδειγμα, που η τον παρόδο, δεν είμαι ο πιο νέο βουλευτή αυτή τη θητεία. Είμαι από τη Νέα Δημοκρατία ο δεύτερο πιο νέο και συνολικά και στα άλλα κόμματα υπάρχουν τρία-τέσσερα άλλα παιδιά τα οποία είναι είτε στην ίδια ηλικία με εμένα είτε πιο, πιο νέοι. Είναι λάθο κατά τη γνώμη να θεωρείτε το, το 32 ότι είσαι πολύ νέο. Πρέπει σε αυτή την ηλικία η πολιτική να τραβάει από σένα όλο τον ενθουσιασμό και όλο το πάθο και όλη την ενέργεια να δουλέψει σκληρά. Γιατί από τα 40 και μετά Ξέρεις, οι περισσότεροι, αν το επιθυμούν βέβαια, έχουν καμιά οικογένεια, αρχίζουν, ε, υπάρχουν κάποιες άλλες προτεραιότητες, πάντα το παιδί σου μεγαλύτερη προτεραιότητα από τον εαυτό σου, ε, μπορεί να υπάρχουν ε, άλλα θέματα όσο προχωράει η ζωή. Εντάξει, το αυτό είναι θέμα ανάλυση, μην πλατιάσω. Αλλά θεωρώ ότι είναι παρεξηγημένο για τη χώρα μας το τριαντάρις mm. στην πολιτική, α, πολύ νέος. Πολλοί κόσμος, επίσης, έχει συνδέσει... Η είχε συνδέσει μέχρι σήμερα το ότι μπορεί να γίνει κάποιο πολιτικό πρέπει να είναι οικογενειακή υπόθεση. Εγώ τυχαίνει και στην οικογένειά μου δεν έχω απολύτω κανέναν πολιτικό και όχι μόνο αυτό. Ε, αλλά γενικώ οι κοντινοί μου άνθρωποι και συγγενεί ήταν και πολύ απέναντι σε αυτή την επιλογή. Το έχω ακούσει που το έχει πει. Ναι, ναι. Πώ πα κοντρά σε όλα, Δεν πάω κοντρά σε όλα, αλλά σε αυτό πήγα κοντρά γιατί ήταν, ήταν το όνειρό μου. Ήταν το όνειρό μου από την εποχή που ήμουν 15 μελέ. <laughs> στο σχολείο. Έτσι, εντάξει, το είχα φανταστεί λίγο αλλιώ, βέβαια. <laughs> ε, καμία σχέση. <laughs> <laughs> Αλλά μ, ήταν κάτι το οποίο το πίστευα πολύ και μάλιστα επειδή έτυχε όταν ήμουν δευτεράτριο ηλικίου να είμαι στο εξωτερικό, ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα και να ασχοληθώ με την πολιτική. Εντάξει, μπήκα στην Ομική Αθήνας, ε, το σκέφτηκα σοβαρά αν θα κάνω μάχη με δικηγορία ή όχι. Ε, τελικά, τελειώνοντα τη σχολή, ασχολήθηκα με κάτι άλλο επαγγελματικά, το οποίο μου άρεσε πολύ, που είναι η διαφήμιση και το marketing. Και όλο αυτό ο χώρο, ο οποίο τότε αναπτυσσόταν δραματικά. Δηλαδή, την εποχή που ξεκίνησα, εγώ να ασχολούμαι με digital marketing, στο σελίδε κλπ., κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα ήθελε να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Οπότε υπήρχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και κάπω έτσι, γνωρίστηκα και ήρθα και πιο κοντά με τον Κυριακό Μητσοτάκη, δηλαδή μέσω τη. Δουλειά μου ε, γνωρίστηκα και έτσι αποκτήσαμε και μια, ε, μια καλή σχέση. Τώρα, γιατί πήγα κοντά στην οικογένεια μου, και όχι μόνο σε αυτό, γιατί την Τότε κοπέλα μου, τώρα είναι η γυναίκα μου, που μου λέγε, Τι πας να ασχοληθεί και ε, είναι ένα σάπιο χώρο και δεν θέλω να μπει εκεί πέρα. Υπάρχουν άσχημα πράγματα στην πολιτική. Δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να δείχνει χαρακτήρα. Ε, και, να, και να κρατάς τα στοιχεία και τα συστατικά τα οποία σε έκαναν να ξεκινήσει. Είναι εύκολο όσο προχωράνε τα χρόνια και όσο ε, μπαίνει πιο βαθιά στην πολιτική, είναι εύκολο να ξεχάσει από που ξεκίνησε και είναι εύκολο κάποια πράγματα να σου γίνουν λίγο πιο θολά. Mm. Να το πω έτσι. Ναι, αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό, Ρίγο Δηλαδή, ακόμα και σε μια εταιρεία να πα, θα σου πει ο παλιό στην εταιρεία. Ξέρει τι, αυτό το κάνουμε έτσι. Και μπορεί να μην είναι πολύ κοντά σε αυτό που φανταζόσουν ή ονειρευόσουν ότι μπορεί να είναι. Αλλά έτσι δουλεύει εδώ. Οπότε και εσύ κάπως θα θέλεις να ταιριάζει. Προφανώ αυτή, αυτή η διαμάχη γενεών υπάρχει σε πάρα πολλού χώρου, όχι μόνο στην πολιτική. Ακριβώ, γι' αυτό έφερα παράδειγμα. Και, και ειδικά σε επιχειρήσει που αναφέρει, Σπύρο, ε, ακριβώ επειδή οι επιχειρήσει ανήκουν σε κάποιου. Ε, τα κόμματα, ναι, μεν μπορεί να υπάρχει μια παράδοση οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, για το οποίο πάντα ευθύνη όμω έχει ο κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμο ψηφίζει αυτού. Αν δεν θέλει, δεν του ψηφίζει. Στι επιχειρήσει δεν είναι έτσι. Στι επιχειρήσει δεν μπορεί να πει κάποιο. Ακόμα και σε μια πολύ μεγάλη που έχει, α πούμε, καταναλωτικό κοινό, ολόκληρη την κοινωνία. Ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, θεωρητικά μιλώντα. Δεν έχει ο κόσμο κανένα δικαίωμα να πει Θέλω αυτόν ιδιοκτήτη. Θέλω αυτόν να παίρνει τι αποφάσει. Στην πολιτική το έχει το δικαίωμα. Δεν είναι πολύ εύκολο να θεωρηθεί μαύρο πρόβατο και να πει Ξέρει τώρα δεν με κάνουν πολύ παρέα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν με τον συγκεκριμένο τρόπο, γιατί εγώ είμαι λίγο διαφορετικό, είμαι λίγο πιο ρομαντικό αυτό που έχω στο μυαλό μου. Οπότε ξέρει, τώρα ε, φέρνω λίγο κόντρα. Ναι. και ίσω να με βγάζουν λίγο στην άκρη. Δεν είναι πολύ εύκολο να το πει αυτό. Και να απογοητευτεί ε, κιόλα. Εκείνο το ζήτημα. Φυσικά είναι εύκολο. Και εκεί αποδεικνύει από τι μέταλο είσαι. Mm. Αν να τα παρατά την πρώτη απογοήτευση. Τι να σου πω, τότε όλοι οι νέοι δεν θα, έμπαιναν, δεν θα κατάφεραν ποτέ τίποτα στην πολιτική. Έτσι, Γιατί είναι πολύ εύκολο στην Ελλάδα που έχει αυτή την κουλτούρα που λέγαμε πριν. Σε αντίθεση με τη Σκανδιναβία, για παράδειγμα, και θα επανέλθω κάνω μια μικρή παρένθεση, η Σκανδιναβία μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ε, γιατί είχα μια εμπειρία εκεί. Ειδικά Νορβηγία, Σουηδία είναι τρομερέ τρομερές, τρομερές χώρε σε όλα τα επίπεδα, αλλά ειδικά στον υγιή τρόπο που ασκούν πολιτική. Οι νέοι μπαίνουν σε ηλικία 24, 25, 26 ετών και κλέγονται βουλευτέ. Και είναι πάρα, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Προσφέρουν ό,τι μπορούν και μπορεί στα 35 του να πούνε: Ωραία, Έκανα τον κύκλο μου, προσέφερα αυτό που μπορούσα, στη φάση που μπορούσα να διαθέσω ε, όλο μου το χρόνο χωρί άλλε έννοιε και μετά θα, κάνω, θα, θα μπω σε ιδιωτικό τομέα, θα ανοίξω μια επιχείρηση, θα κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή εκεί θεωρείται φυσιολογικό. Και ίσω ένα θέμα που θα έπρεπε να εξετάσουμε στην Ελλάδα να είναι το πόσα χρόνια μπορεί να είσαι ε, α, α, απλά βουλευτή. Γιατί δεν μπορεί. Από ένα σημείο και έπειτα δεν έχει. Πολλά ακόμη να δώσεις, πολλά ακόμα να προσθέσεις σε αυτό που λέγεται Συγουράζει, πολιτική. κουράζει ας πούμε, και λες, «Οκ, okay, τώρα mm -hmm. να κάνω και ναι, κάτι ναι, ναι, άλλο». Υπάρχει λόγος στους ΗΠΑ. Υπάρχει όριο δύο θητιών στον Πρόεδρο. Ο Μπάρακ Ομπάμα, ας πούμε, που είναι από τους πιο ε, συζητημένους Πρόεδρους, ας πούμε, όλων των εποχών στην Αμερική, είχε πει στο τέλος καριέρας του ότι και να είχα τώρα τρίτη θητεία... Αναγνωρίζω ότι σωστά το σύνταγμά μα βάζει όριο. Και χρησιμοποιεί την έκφραση ε, fresh legs, που κάνει πολύ εντύπωση. Φρέσκα πόδια, α πούμε, σε ελεύθερη μετάφραση. Αλλά φρέσκο αίμα στην, στην, στην ελεύθερη μετάφραση τη δική μα. Η πολιτική κάνει κύκλου που ανοίγουν και κλείνουν. Προσφέρει ό,τι μπορεί. Προσθέτει ό,τι μπορεί ε, για τη χώρα σου. Και ο σκοπό να αφήσει κάτι πίσω. Μια παρακαταθήκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και αυτό είναι ο λόγο που θεωρώ ότι για ένα νέο που θα ασχοληθεί σήμερα πρέπει να μπει. Να σκεφτεί τι θέλω να αλλάξω στη χώρα μου, τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελα ε, την Ελλάδα να τη δω διαφορετικά, τι μπορούμε να καταφέρουμε, πώ μπορούμε να κάνουμε τη χώρα μα μια χώρα πρότυπο. Και αν μπορεί εσύ και νιώθει καλά ότι θα λύσει ένα πρόβλημα, θα προσθέσει σε κάτι, ναι, μπαίνει και το κάνει. Και προσπαθεί και παλεύει. Μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί όχι. Και αν δεν τον αφήνουν να τα κάνει, τι μπορεί να κάνει μετά. Και στο λέω γιατί, γιατί ένα νέο άνθρωπο τρόπο μα βλέπει, σαν να ακούω τα σχόλια, σαν να τα διαβάζω. Ναι, οκ, okay, και εγώ ήθελα να μπω, αλλά με έφαγε το τάδε κύκλωμα. Και εγώ ήθελα να μπω, αλλά βάλανε κάποιον άλλο πιο παλιό ή κάποιον που ήξερε κάποιον στη θέση μου. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και εμένα έχουν προσπαθήσει κατά καιρού αρκετά κυκλώματα να με τελειώσουν. Και σε όλα τα στάδια τη με την πολιτική, γιατί δεν ήταν πάντα full time όπω είναι σήμερα, υπήρχαν στιγμέ που ένιωσα ότι ξέρει, αυτό μπορεί να τελειώνει. Και ότι δεν έχω τη δύναμη ούτε, mm. ε, ούτε τι πλάτε, τι γνωριμίε για να μπορέσω να τα ξεπεράσω τα εμπόδια. Θέλει επιμονή. Ε, άμα σε κάτι πιστεύει πολύ, πρέπει να επιμείνει με όλου του τρόπου να σκεφτεί ποιε είναι οι δυνατότητέ σου και να τι εξαντλήσει. Αν δεν προσπαθήσει πάρα πολύ και στην πολιτική όπω και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, δεν θα καταφέρει, φιλέ. Δεν, είναι. δεν θα σου στρωθεί τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα στρωμένο με ροδοπέταλα. Σε, σε ένα δρόμο στον οποίο σε περιμένουν όλοι στη γωνία και σε περιμένουν όλοι ε, να κάνεις μια λάθος δήλωση, ε, να, ε, να κάνεις κάτι το οποίο θα ενοχλήσει, να πάρει μια λάθος απόφαση. Ένα συνεργάτη σου να πάρει μια λάθος απόφαση. Έτσι. Για πάρα πολλά σε περιμένουν στη γωνία. Μα... Η πολιτική φτάνει για όλα στη χώρα. Φυσ... <laughs> Μα φυσικά <laughs> ναι, ναι. η εικόνα που έχουμε. Η εικόνα που έχω. Ναι. Εντάξει, για να μην του βάζω όλοι στο ίδιο είναι ότι φίλε κάποιο θα ασχοληθεί με την πολιτική για να φάει. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά... Στην πολιτική δεν παίζει για να βγάζει λεφτά. Ωραία. Έτσι, να είμαστε σοβαροί. Θα, θα πάω σε αυτό, δεν θα επεκφύγω. Θέλω όμω να τελειώσουμε το θέμα που άνοιξε ο Σπύρο. Άρα λοιπόν, η βασική σου αρετή που πρέπει να έχει είναι η επιμονή. Δηλαδή η πεποίθηση που την έχει βαθιά μέσα στην ψυχή σου, όπω ε, ξυπνά το πρωί, κοιμά το βράδυ να. και νιώθει καλά γι' αυτό, ότι φίλε, εγώ αυτό θα κάνω, θα επιμείνω, θα το κάνω μέχρι τέλου. Μέχρι να δω ότι ε, θα τα καταφέρω ή ότι δεν γίνεται. Υπάρχει αυτό στη ζωή, ότι δεν γίνεται. Πέρα, ξέρει και πότε σταματά. Ε, δηλαδή, σημαν. υπάρχουν, α πούμε, και υποψήφοι, οι οποίοι κατεβαίνουν ξανά και ξανά και ξανά σε εκλογέ δεν εκλέγονται. Εντάξει, οκ. Okay, a... Αλλά δεν δε φταίει κάποιο ενδεχομένω. Δηλαδή, φταίει. Ε, Ακόμα και η πείρα σε... μπορεί να φταίει. Όχι, φταίει εισαγωγικά ότι ο κόσμο δεν σα στέλνει εκεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου στην πολιτική σαν μια αποστολή. Είμαι μέσα στο κοινοβούλιο γιατί κάποιου εκπροσωπώ. Αυτοί που με ψηφίζουν και πάνε μια Κυριακή των εκλογών και βάζουν ένα σταυρό δίπλα σε ένα όνομα για το οποίο δεν έχουν καμία άλλη πληροφορία, αν δεν το έχουν ψάξει. Δεν λέει ηλικία δίπλα, δεν έχει φωτογραφία δίπλα, δεν λέει την ιδιότητά σου, δεν λέει το βιογραφικό σου. Έχει ένα όνομα, αλφαβητικά. Άρα λοιπόν κάποιο θα πάει σε ένα ασπρόμαυρο χαρτί, σαν μια φωτοτυπία που λέγεται ψυχοδέλτιο. Θα δει τα ονόματα και θα πει: Α, ξέρει, θα τον σταυρώσω. Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι δεν το κάνει λόγω εξυπηρετήσεων. Δεν θα το κάνει επειδή κάπου τον βοήθησε, επειδή κάτι του έκανε ένα ρουσφέτη που λέμε. Θα το κάνει γιατί στο παραβάνει μόνο σου, είσαι εσύ και η συνείδησή σου και δεν ελέγχει κανεί αν θα τηρήσει την εκλογική σου υποχρέωση, α πούμε, Ψηφίζει ό,τι κόμμα θέλει και ό,τι υποψήφιο θέλει. Αυτό λοιπόν που βάζει σταυρό, πιστεύω ότι τον βάζει γιατί συμφωνεί μαζί σου. Γιατί θέλει να τον εκπροσωπεί. Γιατί θέλει να είσαι η φωνή του μέσα στη Βουλή. Ο κάθε πολιτικό, άμα θε να ασχοληθεί με την πολιτική, μάλλον θε να φά. Εντάξει. Στο οποίο μπορεί να μην ισχύει για κάποιου ανθρώπου. Γιατί το λε αυτό όμω. Πώ σου έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση. Ειλικρινά. Ναι. Το πρώτο πράγμα που μυαλό. Το... Ειλικρινά, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι συνέπειε. Οι συνέπειε. Μέσα στην τετραετία, οποιαδήποτε κόμμα, πώς θα ξέρω αντικειμενικά ότι έχει βοηθήσει τη χώρα και αν δεν το έχει κάνει, οι συνέπειε θα είναι απλά δεν ξαναβγαίνω. Περίμενε. Λες δύο διαφορετικά πράγματα. Λες, πες μου, πες μου, Μιλάς για πολιτικούς που τα παίρνουν, γιατί λες ε, μπαίνω για να βγάλω λεφτά. Όχι, όχι. Ότι ό,τι και αν γίνει, ναι. Ο πολιτικό θα έχει κέρδο. Γιατί θα έχει κέρδο, Απλά δεν θα ξαναβγεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάμε. Γιατί, να σου πω εγώ έτσι όπω το βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί Συμφωνώ κάπω με αυτό που λέει ο Χρήσο, γιατί είναι και μια κοινή αίσθηση. Παίρνει ένα πολύ καλό μισθό. Ναι, πόσο? Το... 6, 7, 8 πόσα είναι τώρα, δεν, είμαι... δεν έχω υπόψη μου. Λιγότερο. Όχι. 3,5. <laughs> Λίγο παραπάνω. <laughs> το, λοιπόν, εγώ, εγώ, εγώ <laughs> τα λέω ειλικρινά. Ο ναι. μισθό του βουλευτή. Ε, και άμα θέλει να στείλει και ένα screenshot. Δεν διαφωνώ. Είναι, είναι. 4,787 από τα οποία πρέπει να πληρώσει και το γραφείο σου και τι δαπάνε του γραφείου σου. έτσι. Δηλαδή, αν θε να είσαι σοβαρό βουλευτή και να έχει ε, ένα πολιτικό γραφείο το οποίο θα είναι full λειτουργικό, δεν μπορεί στην Αθήνα αυτό να σου κοστίσει λιγότερα από 1.000-1500 ευρώ. Καλά, 1, 100, ναι. Λοιπόν, Συν του ότι δεν... η, δραστηριότητα, η δραστηριότητα του βουλευτή, δηλαδή η επαφή του με του ψηφοφόρου, mm. Τα κόστη που χρειάζεται αυτό. Ε, να το πήγαινε ελάπτω, ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, Αυτά τα πράγματα κοστίζουν, δεν είναι κανονικά. Δεν έχει ούτε καν έχουμε γραφείο στη Βουλή, όπω νομίζουν κάποιοι. Αυτά είναι δαπάνε δικέ μα και τι κάνει μόνο αν πραγματικά πιστεύει ότι θε να κάνει έργο. Ε, εντάξει, υπάρχει και η προεκλογική δαπάνη που πηγαίνει ο Κούκο Ε, Βέβαια. Αλλά Άρα λοιπόν θα... πρέπει να αποταμιεύει κάθε μήνα χρήματα τα οποία, αν θε να επανεκλεγεί, ε, θα τα δαπανίσει για να μπορέσει να επανεκλεγεί. Έτσι, αυτά είναι έξοδα. Άρα λοιπόν, ε, προφανώ εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι είναι λίγα. Ε, αλλά είναι μια λάθο αίσθηση, λε που Ναι, να εμένα, βλέπω πολλέ φορέ γράφουν σε στα σχόλια Ναι, καθαρίζει το, το δεκάρι και είσαι μια χαρά. Όχι, δεν είναι έτσι. Και ξέρω συνομιλίκου μου οι οποίοι ε, έχουν την ίδια όρεξη για δουλειά, είναι σε άλλου τομεί και βγάζουν τα διπλά και τα τριπλά από αυτό. Δηλαδή, δεν μπαίνει στην πολιτική για λεφτά. Αυτό όποιο το έχει στο μυαλό του είναι εντελώ λάθο νοοτροπία. Θα έχει ημερομηνία λήξη, θα έχει σύντομο και ενδεχομένω άδοξο τέλο. Και ακόμα και αν καταφέρει να πα, α πούμε, στην Ευρωβουλή που έχει υψηλότερο μισθό, έχει τριπλάσιο μισθό ευρωβουλευτή, είναι περίπου 15.000-14 ε, κάτι, α πούμε, ε, το μήνα, που είναι πολύ καλά λεφτά, έτσι. Ε, να χάσει κάθε από αυτήν την πραγματικότητα και να μπει σε καθεστώ απληστία. Όπω έχουμε δει. Είδαμε και πρόσφατα. Στην πρόσφατη ναι. ιστορία τη Ελλάδο κάτι το οποίο είναι πολύ στενάχρονο, ειδικά για νέου πολιτικού και ειδικά για γυναίκε νέε πολιτικού. Ναι, και είδα την εκδοχή σου, Σαντίνε, σχετικά με αυτό. Και θέλω να σου πω το εξή. Ωραία, μάλλον έχουμε λάθο αίσθηση. Και όχι μόνο εμεί και κάποιοι άνθρωποι που μα παρακολουθούν τώρα. Γιατί την έχουμε αυτή τη λάθο αίσθηση. Δηλαδή, είναι μια τέτοια περίπτωση που είναι, ξέρω εγώ, ίσω μοναδική, ή είναι ότι κάτι στο σύνολο γίνεται λάθο και περνάει λάθο μήνυμα. Γιατί ένα δέντρο που πέφτει κάνει πιο πολύ θόρυβο από ένα δάσο που φυτρώνει. Οκ. Okay. Αλλά έχουν πέσει πολλά δέντρα. Ένα πολιτικό, ο οποίο. ο Τσοχατζόπουλο, α ναι. πούμε. Το κλασικό παράδειγμα ναι, ναι, της τη ναι. Που υπήρχ, υπήρχε, από τότε η φήμη ότι κάτι βρωμάει εδώ γιατί. Ε, ήταν περίεργοι εξοπλισμοί, πολλά λεφτά κλπ. Όταν αποδείχθηκε με τι offshore και του λογαριασμού και τι ε, μεταφορέ σε λογαριασμού μεγάλων χρηματικών ποσών, μπήκε στη φυλακή. Ε, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάτι πιο άδοξο σαν τέλο για ένα πολιτικό. Κάτι που θα σε ατιμάσει περισσότερο. Κάτι που θα, θα αισθάνεσαι να ντρέπεσαι. Δεν ξέρω τώρα, α πούμε, η Εύα Ικαϊλή που έχει μια κόρη δύο ετών. Πραγματικά δεν ξέρω πώ νιώθει. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ νιώθει. Και σίγουρα ξέρω ότι εγώ δεν θα αρίσκαρα με τίποτα να φτάσω σε ένα σημείο να. Να νιώσω έτσι, άσε την δημόσια καταγραφή, άσε το, την τροπή που θα νιώσουν οι συγγενείς σου, το παιδί σου, όλα αυτά. Πώς νιώθεις εσύ? Δεν Εγώ δεν θα το άντεχα με τίποτα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είσαι ένα από τα πιο γνωστά στελέχη, με ποια έννοια. Έχεις πολύ καλή παρουσία στα social, ε, δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλά βίντεο σου viral. Εγώ τι έκανα εκείνη την εποχή σαν ε, νέος, ανέλαβα να πληρώσω σε εκπρόσωπος yeah. σε ηλικία 29 ήμουνα, 29 ετών, πριν γίνω καν 30, Πο πολύ μικρός. Και δύσκολη θέση. Επειδή τώρα. λοιπόν δεν ήμουν βουλευτής και δεν είχα τις απαιτήσεις καθημερινότητα ενός βουλευτή που έχει πάρα πολλέ συναντήσει με πάρα πολλοί κόσμο στην εκλογική του περιφέρεια, ε, πολλά θέματα κοινοβουλευτικά, πολλά θέματα νομοθετικά τα οποία πρέπει να λύσει, να κυνηγεί αυτά, σου γεμίζουν τη μέρα σου για πλάκα. Έτσι. μην... Ε, Όποιο λέει ότι ένα full time βουλευτή μπορεί να κάνει και άλλη δουλειά, λέει ψέματα. Έτσι. Δεν, δεν υπάρχει αυτό. Ένα ένας, ένας βουλευτή ο οποίο είναι σοβαρό και ασχολείται με τα κοινοβουλευτικά θέματα, τα θέματα τη περιφέρειά του. Ε, και προσπαθεί ταυτόχρονα και να επανεκλεγεί, δεν υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο. Εντάξει. Και ε, αυτό είναι το τα ράνα με στεναχωρούν και εμένα τώρα γιατί έχω μια νέο γέννητη κόρη στο σπίτι και μακάρι να είχα λίγο περισσότερο χρόνο. Περνάω όσο χρόνο μπορώ. Άρα έχουμε. Ε, αυτή είναι η καθημερινότητα ενό βουλευτή, την οποία δεν την είχα εγώ τότε. Και σαν ένα πλήρω εκπρόσωπο, αφιέρωνα το μεγαλύτερο κομμάτι τη μέρα μου στο να ακούσω τα επιχείρηματα των άλλων, να ακούσω το σκεπτικό, να καταλάβω γιατί το λέει αυτό, Έμπαινα στην αυγή, ρε παιδί μου, να δω τι λέει, ο... γιατί το λέει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, πού το βασίζει, τι στοιχεία έχει, έχει στοιχεία καταρχά ή το λέει στον αέρα. Και τι περισσότερε φορέ ήταν στον αέρα. Άρα λοιπόν, εγώ μαζί με συνεργάτε μου προσπαθούσα να βρω ε, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν ισχύει. Τα διάβαζα καλά, τα είχα μαζί μου σε τηλεοπτικέ εμφανίσει, όταν χρειαζόταν τα έδειχνα. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο πιστικό από ένα τεκμήριο το οποίο μπορεί να φέρει σε ένα ακροατήριο, εισαγωγικά. Ναι, έτσι, λοιπόν. Προετοιμασία, λοιπόν. Προετοιμασία, διάβασμα, καλή γνώση αυτού που λε και πίστη σε αυτό που λε. Αν το πιστεύει αυτό που λε, βγαίνει και στον άλλον. Ότι τα πράγματα είναι έτσι. Και προφανώ υπάρχουν και φορέ που μπορεί να κάνει και λάθο. Δεν είναι κακό να πει συγγνώμη αν έχει κάνει λάθο. Αλλά αυτή ήταν η συνταγή. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Και στα social, πώ μπήκε. Κοίταξε, εγώ είμαι παιδί της γενιάς, της γενιάς, της, της digital γενιάς, έτσι, δηλαδή ε, μπήκα στα social διότι αυτό ήταν το, βασικό μου εργαλείο δουλειά για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Σου ξαναλέω, δεν είχα πολιτικό γραφείο. Το πολιτικό μου γραφείο ήταν τα social media που είχα τότε. Από εκεί μου έστελε μηνύματα ο κόσμο, από εκεί μπορούσε να με βρει. Στα σχόλιά του, σε τοποθετήσει μου, μου έλεγε Διαφωνώ με αυτό, συμφωνώ με αυτό, πε και γι' αυτό, πε και για το άλλο θέμα. Αυτό είναι το πολιτικό μου γραφείο και ήταν και πολύ καλό κανάλι για να βλέπει και τι λέει ο κόσμο. Ναι. Να δεν, δεν, και πρέπει όμως, δεν πρέπει όμω να ξεχνά ότι το βασικό περιεχόμενο που έγινε viral και με ρωτά πώ κάτι γίνεται viral δεν υπάρχει η απάντηση, το ξέρει αυτό. Όλοι, όλοι όσοι ζητάνε ναι, ναι. Ε, Κάποιες ε, στα agencies θέρω. και λένε ε, Θέλω να κάνουμε ένα viral video, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, viral θα γίνει όταν. Ε, από το ο κόσμο. Ε, και υπάρχει, υπάρχουν δηλώσεις μου τις οποίες τη στιγμή που τις έκαναν δεν έγιναν καθόλου viral και έγιναν μετά από ένα χρόνο. Γιατί τότε συζητιόταν περισσότερο το θέμα. Έτσι. Όμως μην υποτιμάς ότι το βασικό περιεχόμενο που έγινε viral είναι από παραδοσιακά κανάλια. Δηλαδή είναι σκηνέ από παραδοσιακά μέσα ενημέρωση. Άρα ναι στο ίντερνετ ε, και εγώ πραγματικά γουστάρω πολύ τέτοιε πρωτοβουλίε σαν τι δικέ σα και θεωρώ ότι πρέπει να, διαχυθεί το περιεχόμενο και πιο πολλοί άνθρωποι να κάνουν ε, δημόσιες συζητήσεις, αντιπαραθέσεις, ειδικά αυτές που σου επιτρέπουν να έχει χρόνο ο άλλος, να σου αναλύσει το σκεπτικό, του, να τον μάθει να τον γνωρίσεις. Ε, αλλά και τα παραδοσιακά κανάλια έχουν τη δυναμή τους, έτσι, μην το υποτιμάμε. Ναι, απλά θεωρώ ότι σε αυτά τα κανάλια ε, είναι επειδή είναι πιο έντονε οι κουβέντε. Με την έννοια ότι υπάρχει ο αντίλογο εκείνη τη στιγμή και μιλάει ο ένα πάνω στον άλλον, ίσω και γίνεται και λίγο τσακωμό. Ναι. Και είναι και λίγο τζέρτζελο. Και ε, πουλάει αυτό. Τα μιλάει πάνω στον άλλον, δεν ακούει κανένα τίποτα. Ναι. Και να το συζητήσουμε και αυτό λίγο μετά. Και γενικά η αισθητική του, των τηλεοπτικών πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Ελλάδα είναι, κατά τη γνώμη μου, τραγική. Δηλαδή, εκπομπέ που έχουν 8-9 παράθυρα ταυτόχρονα, με μικρά προσωπάκια ανθρώπων που φωνάζουν ένα πάνω στον άλλον και κάνω και αυτοκριτική με αυτό, είναι μια εικόνα η οποία αποθεί τον κόσμο. Και είναι από του βασικού λόγου. Που ο κόσμο αποθείται από την εικόνα τη πολιτική. Η αισθητική παίζει ρόλο. Ποιο ε... ορίζει αυτού του κανόνε, Δεκοσταντίνο. Δηλαδή, okay, εσεί οι παίχτε με την έννοια ότι εσεί μιλάτε. Δεν μπορείτε να περιμένετε <στα> ένα τον άλλον. Δεν, Δεν, ορι... Δεν ορίζουμε εμεί το πώ θα στηθεί μια εκπομπή. Και όταν σου λένε, παιδιά, έχουμε 10 λεπτά ωραία, και έχει πέντε καλεσμένου. <στα> ο καθένα θα <στα> διεκδικήσει λοιπόν τον χρόνο του για να μπορέσει να πει αυτό που θέλει. Ποιο πράγμα πιστεύει ότι. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Από δημόσιο, το βαθύ κράτο να πω δημόσιο. Να τολμήσω. Ναι, το δι... κοίταξε, το δημόσιο δεν είναι ένα πράγμα. Mm -hmm. Δημόσιο είναι και το δικαστικό σώμα. Και δεν έχει μόνο αρνητικά, έτσι. Γίνεται και δουλειά. Ναι, δημόσιο είναι και ο πυροσβέστη. Δημόσιο είναι ο δάσκαλο ε, στο μικρό ακρετικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Η δασκάλα, ξέρω εγώ, στο Καστελόριζο. Ε, δημόσιο είναι και ο υπάλληλο σε μια επιτροπή του Υπουργείου Υγεία, ο οποίο επικαλείται συνέχεια δικαιολογή να μην πηγαίνει στη δουλειά και καθυστερεί με την ε, απουσία του επενδύσει πολλών εκατομμυρίων στη χώρα. Και άρα χάνονται θέσει εργασία επειδή αυτό δεν θέλει να πάει στη δουλειά, α πούμε. Και τα δύο υπάρχουν. Τώρα, το δημόσιο για να μπορέσει να αλλάξει πρέπει να Έτσι, Και ε, εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Και για μένα πρέπει να αξιολογείται κυρίως η υπηρεσία. Δηλαδή όπου υπάρχει υπηρεσία που έχει επαφή με τον πολίτη, οι ίδιοι οι πολίτες να έχουν έναν τρόπο ανώνυμο, έναν τρόπο ε, ας πούμε τεχνολογικά δομημένο ώστε να είναι και αξιοκρατικός για να αξιολογούν. Και αυτοί που αξιολογούνται καλά, υπάρχει ένα κέπ πούμε, στο οποίο τον τάδε μήνα... Το Φεβρουάριο του 2023 αξιολογήθηκε ως η πιο εξυπηρετική υπηρεσία του δημοσίου. Ωραία. Δεν κακό. Δώσε ένα μπόνιμς εκεί. Δώσε ένα κίνητρο. Και σε αυτούς οι οποίοι είναι χειρότεροι βάλε μια υποχρεωτική επιμόρφωση. Ξέρεις τι, εδώ είμαστε στην υπηρεσία του πολίτη. Είναι η εικόνα της Ελλάδας ε, απέναντι στην κοινωνία. Του, του ελληνικού κράτους απέναντι στην κοινωνία. Τι πιστεύεις ότι θα συνέβαινε κοινωνικά... Αν αύριο ψηφιζόταν ένα νόμο και σου έλεγε ότι στο δημόσιο, επικρατεί οτι και στον ιδιωτικό τομέα, αξιολογήσει Τι δηλαδή. Και υπάρχει περίπτωση να φύγει. Ναι, καλά, δεν υπάρχει πάντως στον ιδιωτικό τομέα αξιολόγηση. Μην τρελανόμαστε. Υπάρχουν και επιχειρήσει οι οποίε λειτουργούν και αυτέ ε, με τα δικά του προσωπικά κάποια οικογενειακά κριτήρια. Mm -hmm. Υπάρχει αυτό σε επιχειρήσει. Μην, μην mm. είμαστε άσπρο μαύρο. Ναι, απλά στο τέλο, αν δεν πάει καλά η επιχείρηση, κλείνει ο πελάτη. Δηλαδή δεν ναι, έρχεται σύμφωνη, και τέλο. Ναι. Στο κράτο δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Οπότε... Χρεοκοπεί το κράτο. Ναι, οκ. Okay. Ε, καλύτερα να ξεχάσει. Όπω έχει γίνει. Δεν μα παίρνει. Ελπίζω να μην Όχι, δηλαδή. <laughs> κάτι <laughs> καταλάβαμε. Ναι, ζημιά υπάρχει στα δύο. Το ζήσαμε. Το ξέρουμε ότι γίνεται. Δεν είναι χωρί συνέπειε. Και όταν χρεοκοπεί το κράτο, εσύ δεν πληρώσει. Ο δημόσιο υπάλληλο μπορεί να. Μειωθεί ο μισθό του, να κοπεί τα δύο, να χάσει το 13ο, το 14ο μισθό που έπαιρνε, που τον έχασε. Υπάρχουν συνέπειε. Έτσι απλώ.